Δίπλα μου έχω την Χέπα Σιάμι, η οποία είναι νέα στο επάγγελμα και μαζί της σήμερα θα συζητήσουμε για τον μητρικό θυλασμό. Πράγμα πολύ σημαντικό για τις μανούλες, αλλά και για τα παιδιά τους. Χέπα μου, σε καλωσορίζω στα Love Style. Καλώς σας βρήκα. Ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα. Καταρχάς, θέλω να μας πεις, έτσι να μας εξηγήσεις, τι είναι ο μητρικός θυλασμός, όταν λέμε μητρικός θυλασμός. Μητρικός θυλασμός σημαίνει είναι ένα δώρο ζωής. Είναι το καλύτερο ξεκίνημα που μπορεί να ξεκινήσει τη ζωή του, το νεογέννητο. Βοηθά στη σύνδεση μητέρας βρέφους και αναπτύσσει μεταξύ τους την αγάπη, τη στοργή, την ασφάλεια. Οπότε είναι ανάμεσά τους θέτει, ας πούμε, τη φυσική, νευρολογική, ψυχοσωματική και ψυχολογική ανάπτυξη του βρέφους. Ωραία. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε να πάρουμε το κομμάτι των θρεπτικών συστατικών που λαμβάνει ένα βρέφος, θυλάζοντας από τη μητέρα του. Αυτό λέγεται πια πρωτόγαλα, δηλαδή. Ναι. Είναι τις πρώτες μέρες μετά τη γέννηση του μωρού, έχουμε το πρωτόγαλα. Το πρωτόγαλα είναι το συμπυκνωμένο γάλα, ας πούμε, που είναι απολύτως απαραίτητο για τη γέννηση του βρέφους. Εξέλιξη του, έτσι. Ναι. Είναι προσαρμοσμένο στις πρώτες ανάγκες του, δηλαδή, ας πούμε, έχει μέσα, θέλετε να πούμε, τα συστατικά. Ναι, βεβαίως, για να ακούσουν έτσι οι μανούλες για το τι έχει, για να καταλάβουν και τη σημασία του θυλασμού. Είναι πολύ πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά. Έχει λίπη, άλατα, νερό, πρωτεΐνες, ζάχαρα. Τι άλλο έχει. Έχει νερό που είναι εύπεπτο, οπότε δεν χρειάζεται το νερό, το μωρό να παίρνει και να λαμβάνει περισσότερα υγρά. Άρα είναι πλήρως okay με αυτό το γάλα που παίρνει από τη μητέρα του. Ναι, ναι. Ωραία. Αυτό είναι, επίσης έχει και άλλα πολλά, ας πούμε, είναι καθαρτικό, διευκολύνει στο να φύγει πιο εύκολα το μυκόνιο. Το μυκόνιο είναι η πρώτη αφόδευση του βρέφους, ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Πάμε τώρα σε αυτή τη σύνδεση, την περιβόητη σύνδεση που λένε ότι αναπτύσσεται μεταξύ μητέρας και βρέφους εκείνη την στιγμή του θυλασμού. Γιατί νομίζω ότι είναι μερικές γυναίκες που ίσως δεν το δίνουν τόση βαρύτητα. Και αν όντως υπάρχει, δηλαδή αν αναπτύσσεται, αν δημιουργείται κάτι περισσότερο ανάμεσα σε μία μητέρα και το παιδί της εκείνη την ώρα. Ναι. Το πρώτο λεπτό μετά τη γέννηση γεννιούνται οι 5 αισθήσεις. Δηλαδή, όσφρηση, ακοή, υφή, γεύση. Μόλις μπει το μωρό, μόλις γεννηθεί το βρέφος και μπει στην αγκαλιά της μητέρας, το στήθος, τότε ξυπνά μέσα του βρέφους η επιθυμία του θυλασμού, το ένστικτο του θυλασμού. Οπότε, με το να το πάρει η μητέρα στην αγκαλιά της, αρχίζει ένας έρωτας βέβαια με το παιδί της, και ο βρέφος αρχίζει και ψάχνεται. Είναι πολύ, δηλαδή, αν το δεις, αρχίζει και ψάχνει. Ενστικτοδός, ναι, αρχίζει και ψάχνει το στήθος. Και πάει και ανοίγει το στόμα του. Δηλαδή, πίστευτο κατευθύνεται προς τα εκεί. Είναι το ένστικτο του θυλασμού. Οπότε, εκείνη τη στιγμή είναι γερό το δέσιμο μητέρας παιδιού. Δηλαδή, είναι τόσο πολύ τα συναισθήματα έντονα, που και κάποιος τρίτος να το δει, δηλαδή... Πάλι θα νιώσει έτσι και συγκίνηση. Ναι, συγκίνηση. Μια μητέρα θυλάζει από την πρώτη μέρα που θα πάει με το μωρό στο σπίτι, μετά την κλινική. Όχι, θυλάζει κατευθείαν. Μόλις γεννηθεί το μωρό, είναι πολύ σημαντικό να τοποθετείται στο στήθος για να αρχίσει... Ναι, γιατί υπάρχει μέσα στο γάλα, και στο πρωτόγάλα, αλλά και μετά το μεταβατικό γάλα, το όριμο γάλα, έχει πολλές πρωτεΐνες, ενέργεια, αντισώματα, από αυτά τα αντισώματα χρειάζεται. Μέχρι τι ηλικία πρέπει να θυλάζει η γυναίκα, αν υπάρχει αυτό το πρέπει? Γιατί έχω ακούσει μητέρες που σταματήσανε πολύ νωρίς και άλλες μητέρες που δεν ξέρω, μέχρι τα 3-4. Ναι, εμένα ο αδερφός μου έχει θυλάσει μέχρι 3 χρονών, ας πούμε. Αλλά δεν υπάρχει πρέπει. Υπάρχει όσο μπορεί η μητέρα, όσον υπάρχει το γάλα, αλλά να ξέρετε ότι όσο υπάρχει προσφορά, όσο υπάρχει ζήτηση, υπάρχει και προσφορά. Οπότε όσο θέλει, τόσο η μητέρα θα βγάζει γάλα. Είχε πει μου κάτι άλλο. Υπάρχουν μητέρες που ακούω κι εγώ δεξιά και αριστερά,
που λένε ότι δυσκολεύονται να βγάλουν γάλα ή το βγάζουν με τη μηχανή, το φυλάνε στην κατάψυξη, πετρώνει το στήθος τους και γενικά υπάρχουν διάφορα μικροπροβληματάκια έτσι σχετικά με το φυλασμό. Ναι. Τι μπορούν να κάνουν αυτές οι μητέρες που πιθανότατα δεν τους είναι και τόσο εύκολο να θυλάσουν? Καταρχάς, πρέπει πάντα πριν πάρουν την απόφαση να θυλάσουν να υπάρχει μία ενημέρωση για να ξέρουν πώς θα ανταπεξέλθουν και να υπάρχει θέληση. Όταν γνωρίζουν και υπάρχει θέληση, είναι πολύ πιο εύκολο να μπορεί να θυλάσει η μητέρα. Θέλει σίγουρα πολύ στήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον. Από το σύζυγο και από σίγουρα από το σύζυγο, αλλά υπάρχει και η κουλτούρα. Δηλαδή, έχει κόσμο που θα ακούσει από την οικογένειά του που θα πει «Ω, δώσ' του πιπερό, τόση ώρα θυλάζεις», ας πούμε. Όχι. Θέλουμε στήριξη. Όταν υπάρχει στήριξη, τότε μπορεί η μητέρα να πάρει τα πάνω της και να θυλάσει. Και να συνεχίσει την προσπάθεια. Ναι. Τώρα, όσο αφορά το ότι φουσκώνει το στήθος. Φουσκώνει το στήθος για δύο λόγους. Είτε επειδή υπερφορτώθηκε από το πολύ το γάλα, είτε είναι αδενικό το πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή, μυϊκό, ας το πούμε. Φουσκώνει το στήθος, ειδικά τις πρώτες μέρες, μετά τη γέννηση, αρχίζει και το στήθος αλλάζει μορφή. Ναι. Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε κυκλικές κινήσεις, μασάζ στο στήθος, ζεστές κομπρέσες ή πολύ πιο απλό να μπει στο μπάνιο να κάνει ζεστό νερό. Με ζεστό νερό μπάνιο. Ιδαλλιώς κομπρεσούλες. Mm-hmm. Μπορεί να κάνει μασάζ στο στήθος και από πάνω μέχρι κάτω ή σαν να το χτενίζει κυκλικές κινήσεις. Και να βάζει το μωρό στο στήθος. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο, όσο το βάζει πάνω στο στήθος, τόσο πιο πολύ θα φεύγει και το γάλα, οπότε Θα μένει μέσα για να πετρώνει. Δεν θα μένει να πετρώνει, ναι. Να πάμε και λίγο στη διατροφή, γιατί και αυτό το θεωρώ επίσης σημαντικό. Ναι. Υπάρχουν τροφές που δεν πρέπει να καταναλώνονται από μία μητέρα όταν θυλάζει. Ναι, καταρχάς, έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να προσέχει η μητέρα. Να μας πεις. Καταρχάς, τα ποτά. Ναι. Πρέπει να αποφεύγει τα αλκοολούχα ποτά. Mm-hmm. Εάν όμως θέλει η μητέρα να πιει ποτό, μπορεί να πιει ένα ποτήρι κρασί, ας πούμε. Mm-hmm. Ή μπύρα. Mm-hmm. Μην πίνει, ας πούμε... Κάποια άλλα έτσι ποτά. Ναι. Ναι. Το τσιγάρο. Το τσιγάρο πρέπει να αποφεύγεται ρητός, γιατί έχει 4.000 βλαβερές ουσίες, οι οποίες κάνει κακό στο μωρό και τοξικά και... Πάρα πολλά προβλήματα, αλλά και στην ίδια. Τώρα θα μου πεις, καλά, εγώ καπνίζω. Τι σχέση έχει με το βρέφος? Έχει πολύ μεγάλη σχέση, γιατί είναι η σύνδεση μεταξύ τους. Ναι. Περνάει από το γάλα, ναι, οπότε υπάρχει μυρωδιά, υπάρχουν, έτσι, είναι βλαβερά για το μωρό. Mm-hmm. Υπάρχουν τοξίνες. Επίσης, για τα φαγητά που με ρώτησες, τον μπρόκολο, τα λαχανικά, το λάχανο βασικά. Δεν πρέπει αυτά. Δεν πρέπει. Ναι. Γιατί προκαλούν αέρια. Mm-hmm. Κολικούς, όταν ακούμε κάποιες μητέρες που λένε «Μα το παιδί μου κλαίει, έχει κολικούς, έχει αέρια». Είναι λόγω διατροφής. Ό,τι τρώει η μητέρα μεταφέρεται... Αντικατοπτρίζεται ουσιαστικά και στο μωρό μέσω του θυλασμού. Μάλιστα, ναι. Οπότε είναι και άλλα πράγματα. Δηλαδή το σκόρδο, τα όσπρια, τα μπαχαρικά, τα έντονα, όπως χάρη, ας πούμε. Αυτά πρέπει να αποφεύγονται την ώρα του θυλασμού. Επίσης, να γυρίσω λίγο πίσω για τον καφέ. Mm-hmm. Ο καφές, πολλές κοπέλες θέλουν να πίνουν το φραπέ, το νεσκαφέ, θα βγουν έξω, θέλουν να πιούν κάτι της. Αν και δεν πρέπει, αλλά δηλαδή πρέπει να αποφεύγεται, δικαιούται να πίνει 1-2 καφέδες την ημέρα. Μέχρι 2 καφέδες. Ναι, αλλά προϋπόθεση μετά τον θυλασμό. Γιατί περνάει, γιατί περνάει από το γάλα, από το θυλασμό. Επίσης, τι άλλο ήθελα να πω. Ότι είναι σημαντικό να αποφύγει το στιγμιαίο καφέ. Και εκεί έχει δυνατές τοξίνες, ας πούμε. Ναι. Οπότε ο στιγμιαίος καφές απαγορεύεται ρητός, ας πούμε, στη διατροφή της μητέρας. Υπάρχει κάτι άλλο που αφήσαμε πίσω και είπαμε και θέλεις να το αναφέρεις? Νομίζω τα πλεονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα και γενικώς η σημασία, γιατί ακούμε γενικώς πολλούς και γιατρούς και από τη δική σας ιδιότητα,
θυμές που λένε ότι είναι πολύ σημαντικό να θυλάζεις. Ναι. Αλλά είναι και μερικές γυναίκες που σκέφτονται ότι μα γιατί να θυλάσω, γιατί να μπω σε αυτή τη διαδικασία να πονάω το στήθος μου. Νομίζουν μερικές ότι θα χαλάσει το στήθος τους και αφήνουν όλο αυτό το ωραίο και το πολύ πολύ σημαντικό και για το βρέφος, βλέποντας και σκεπτόμενες όλα αυτά που προανέφερα. Ναι. Καταρχάς, δεν τίθεται θέμα ότι θα χαλάσει το στήθος. Είναι μύθος αυτό το πράγμα. Είναι μύθος. Και είναι μύθος το ότι δεν μπορεί να θυλάσει μία με μικρό στήθος, ας πούμε. Είναι θέμα λίπους. Δεν είναι θέμα μεγάλου, μικρού. Ναι. Δηλαδή και ένα μεγάλο στήθος δεν μπορεί να έχει γάλα, ας πούμε. Ναι. Είναι μύθος όλα αυτά. Πρέπει, καταρχάς, η μητέρα πρέπει να παίρνει 400-500 θερμίδες περισσότερες επιπλέον βασικά από αυτές που θα έπαιρνε με το θυλασμό. Φεύγουν, ας πούμε, 425 με 700 θερμίδες. Οπότε εκεί είναι που λέμε ότι χάνει βάρος και βάρος. Λίπος δηλαδή. Έχουμε πολύ βάρος. Μια βολεύει. Γυναίκα μετά την εγκυμοσύνη, μετά περί τα κιλά που έχει μάλιστα πάρει την εγκυμοσύνη. Ναι. Μπορεί να βάζει στιθόδεσμο. Αυτό που είπατε πριν για το στήθος, μπορεί να βάζει ένα σωστό στήθοδεσμο για να μπορεί να κρατάει το στήθος σε καλύτερη μορφή. Μπορεί ακόμα και με το γάλα της, το πρωτόγαλα, για να δείτε πόσο σημαντικό είναι, να πλένει τη ρόγα της με αυτό με το πρωτόγαλα. Ναι. Έχει αντιμολυσματικές ιδιότητες, οπότε είναι πολύ καλό και για τους δύο. Θα σας πω και τα πλεονεκτήματα γιατί το λέω αυτό, ότι στη μητέρα ένα πλεονέκτημα είναι ότι παλινδρομεί, δηλαδή γίνεται παλινδρόμηση της μήτρας, δηλαδή γυρίζει στη θέση της εκεί που ήταν πριν την εγκυμοσύνη. Οπότε αναρρώνει πολύ πιο γρήγορα όταν γεννήσει. Δεύτερον, προλαμβάνει τον καρκίνο του μαστού, των οθικών, προλαμβάνει την οστεοπόρωση. Άλλο πλεονέκτημα είναι ότι έχει οικονομικό όφελος. Άλλο να αγοράζει. Βέβαια, υπάρχει κρίση. Ναι. Οπότε αντί να ψάχνουμε για διάφορα γάλατα, να πληρώνω κάθε εβδομάδα, τόσα είναι, δηλαδή, είναι όφελος. Γλιτώνεις πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Ναι. Γλιτώνεις χρόνο. Δηλαδή, ειδικά το βράδυ, περισσότερες λένε πω πάλι θα ξυπνήσω, έχω κουραστεί. Άλλο να ετοιμάσεις τα μπιμπερά, την αποστήρωση, το γάλα, να περιμένεις να κρυώσει ή να είναι. Δηλαδή να την έχεις σε σωστή θερμοκρασία, εκεί παίρνεις το μωρό, το βάζεις στο στήθος, γλιτώνεις χρόνο, γλιτώνεις κόπο, είπαμε έχει οικονομικό όφελος. Τι άλλο μπορούμε να πούμε, ότι είναι στη σωστή θερμοκρασία, στη σωστή σύσταση, οπότε δεν θα μπορεί μια μητέρα, σωστά το έκανα, δεν το έκανα σωστά, είναι κρύο, είναι ζεστό, είναι χλιαρό. Οπότε έχει τη σωστή θερμοκρασία που πρέπει να έχει. Ναι, αυτά είναι τα πλεονεκτήματα της μητέρας. Ναι. Τα πλεονεκτήματα του βρέφους είναι ακόμα πιο πολλά από αυτά που. Να πούμε και αυτά και να κλείσουμε. Ναι, βέβαια. Ναι. Τα πλεονεκτήματα του βρέφους είναι ότι έχουν πολλά αντισώματα. Οπότε προλαμβάνει οτιδήποτε διάφορες αλλεργίες έχει. Οτίτιδες, γαστεντερίτιδες. Άλλες αλλεργίες, παχυσαρκία, νεανικό διαβήτη. Κάποιες έρευνες είπαν ότι παιδιά 7 έως 8 χρονών που θύλαζαν για τουλάχιστον 6 μήνες έχουν ψηλότερο IQ. Δείκτη νοημοσύνης, ναι, μάλιστα, από αυτά που δεν έχουν θυλάσει. Δεν θύλασαν, ναι. Και είναι μέσα από έρευνες αυτά. Βέβαια, ναι. Επίσης, καλλιεργεί την πνευματική και ψυχική ανάπτυξη, δίνει δύναμη στα οστά, οδοντοφυγεία, είναι εύπεπτο το γάλα του, οπότε είναι εύκολο στο να έχουμε λιγότερους κολικούς. Ναι. Ενώ με το. Και να μην πονάει. Ακριβώς. Και προστατεύει από πολλά πράγματα. Επίσης, βοηθά στην ανάπτυξη γαλακτοβάκελων στο έντερο του βρέφους. Οπότε αυτό βοηθάει για πολλά πράγματα. Επίσης, είναι και θεμέλιο για την ψυχική υγεία του νεογέννητου. Ακριβώς. Και κάτι άλλο, είναι πλεονεκτήματα τα οποία είναι μακροχρόνια. Είναι από καρδιοπάθειες, κλήρυνση κατά πλάκας, που παλιότερα δεν το ξέραμε αυτό. Ενώ πλέον δείχνει ότι βοηθά και στη κλήρυνση κατά πλάκας, καρδιοπάθειες και. Και είναι νομίζω υπέρ αρκετά αυτά για να πείσουμε μία μητέρα να θυλάζει, ναι, έτσι. Ναι.
Θέλει όμως υπομονή. Θέλει υπομονή. Θέληση. Στήριξη και από τους γύρω. Βέβαια. Και από έναν επιστήμονα και ειδικά από το οικογενειακό του περιβάλλον. Ακριβώς. Πιστεύω ότι θέλουν ενημέρωση από παντού. Αυτό που μας είπες και στην αρχή, ότι πρέπει να είναι ενημέρωση μια γυναίκα και γι' αυτό κάνουμε και εμείς αυτή την προσπάθεια μέσα από τις συνεντεύξεις για να ενημερώνονται όλες οι γυναίκες. Για να μην ξεχνάτε, είναι δώρος ζωής ο θυλασμός και είναι πολύ σημαντικό για το ξεκίνημα του μωρού. Ναι. Έγινε. Λοιπόν, Χέμπα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θα είμαστε εδώ και θα μιλήσουμε και για πολλά άλλα θέματα, γιατί είναι πολύ σημαντική η δουλειά σου και ενδιαφέρει πολλές γυναίκες. Ναι. Χαρά μου να μπορώ να τους εξυπηρετώ. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.